Σε επίσκεψη εργασίας έχουν προχωρήσει 50 περίπου εργαζόμενοι της εταιρείας Media Travel Group, η οποία εκδίδει την ταξιδιωτική κάρτα Travel Card, διαμαρτυρώμενοι για μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών, αφού παραμένουν απλήρωτοι από 2 έως 4 μήνες. Είμαστε 50 περίπου άτομα, ίσως περισσότεροι, δεν είχε πληρωθεί κανένας. 2 μήνες έχω απλήρωτη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν 3, που έχουν 4. Με αναγκάζαν να καθίσω μέχρι αργά. Δηλαδή, μια-δύο φορές που προσπάθησα να, που ζήτησα να φύγω πιο νωρίς, μου ζητήσανε να καθίσω μέχρι το τέλος, μέχρι να φύγουν και οι ίδιοι. Σάδιασαν γενικά τον εξοπλισμό της εταιρείας. Δεν υπάρχει τίποτε μες στην εταιρεία παρά χαρτιά πεταμένα δεξιά και αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ταξιδιωτική κάρτα υποσχόταν διακοπές ακόμα και σε καταλήματα πολυτελείας, με ημερήσιο κόστος διαμονής όσο ένα πρωινό. Πολλοί από αυτούς που την αγόρασαν έναντι 50 ευρώ απλώς ταλαιπωρήθηκαν. Δεν μου βρίσκανε ξενοδοχείο και σε κάποια στιγμή μου είπαν ότι σας βρήκαμε ξενοδοχείο συγκεκριμένα στο Αχαΐα Παλάς που έχουμε πελάτες εκεί και λέει θα πληρώσετε 70 ευρώ και θα μείνετε εκεί. 70 ευρώ τους ή άλλους θα πλήρωνα. Έχω κάποιους οι οποίοι ναι μεν είχαν την κάρτα αλλά με πήραν τηλέφωνο λέει μα δεν μου επιβεβαιώνουν για εσάς και τα λοιπά. Λέω τι να σου κάνω και τελικά ήρθαν από μόνοι τους. Και σε άλλες περιπτώσεις στο Βόλο συγκεκριμένα πάλι δεν μου βρήκανε και μου κάνανε προτάσεις σε άλλα ξενοδοχεία με περισσότερα χρήματα. Κάποια στιγμή πήρε ο διοκτήτης της Travel με ευγενής και λοιπά, μου είπε αυτό θα σας εξυπηρετήσουμε, θα σας κάνουμε, αλλά τίποτα πάλι. Σύμφωνα με καταγγελίες οργανώσεων προστασίας καταναλωτών, μεγάλος αριθμός κατόχων της συγκεκριμένης κάρτας αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για θέτηση υποχρεώσεων. Υπάρχουν ιδιοκτήτες δικοί μας, οι οποίοι φυσικά έμειναν στο ράφι που λέμε. Δεν πληρώθηκαν. Και αυτό πρέπει να γίνει για ένα μάθημα στον κόσμο, όταν ακούει ότι υπάρχουν κάποιες προσφορές με χαμηλές τιμές, να είναι επιφυλακτικός, διότι η ποιότητα, η οποία επιδιώκει ο καθένας να εξασφαλίσει, δεν εξασφαλίζεται με τιμές ξεφτυλιστικές, ούτε τσάντα, έτσι δεν είναι. Οι ξενοδόχοι λοιπόν ήταν απλήρωτοι για τις κρατήσεις που ήδη είχαν γίνει. Οι πελάτες πηγαίνανε στα ξενοδοχεία, ήδη είχαν πληρώσει, αλλά οι ξενοδόχοι δεν τους βάζανε μέσα, διότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να εκβιάσουν την κατάσταση ώστε να πάρουν τα λεφτά τους. Και τελικά ο πελάτης ήταν αυτός ο οποίος ήταν πλέον ταλαιπωρημένος. Η εταιρεία έχει διαθέσει περίπου 100.000 κάρτες, από τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι 7.000, αφού το αγοραστικό κοινό ήταν επιφυλακτικό μετά από προειδοποίηση καταναλωτικών οργανώσεων για πιθανή απάτη. Σήμερα δεν λειτουργεί και οι εκπρόσωποί της δύσκολα εμφανίζονται για να ενημερώσουν όσους ενδιαφέρονται.